Γεια σας. Απόψε παίζουμε 1846, The Race for the Midwest. Ο αγώνας για τα μεσοδυτικά. Ο χάρτης είναι αυτός που βλέπετε. Είναι ένα παιχνίδι 2 ετών από την GMT. Εισαγωγικό θεωρητικά για τα 18 χιχί. Σε αυτό το παιχνίδι είμαστε επενδυτές που επενδύουμε σε εταιρείες σιδηροδρόμου. Όπως βλέπετε αριστερά, οι εταιρείες είναι δύο ειδών. Οι μεγάλες, αυτές με το charter, κάθε μία, και οι μικρές επάνω. Κάθε παίχτης ξεκινάει με 400 δολάρια, άσχετα με το πόσοι παίχτες παίζουν. Αν παίζουν από 3 έως 5 παίχτες. Αν παίζουν λιγότεροι από 5 παίχτες, η τράπεζα έχει λιγότερα χρήματα και παίζουν λιγότερες εταιρείες. Με κάποιον τρόπο βγαίνουν κάποιες μικρές και κάποιες μεγάλες. Ξεκινώντας το παιχνίδι, παίρνουμε αυτά εδώ τα random player cards. Από το 1 έως το 5. Αυτά μας λένε πώς θα καθίσουμε στο τραπέζι. Όπως βλέπετε, τα έχουμε βάλει γύρω-γύρω στο τραπέζι. Παίρνουμε τα χρήματά μας και μαζεύουμε τις κάρτες των παιχτών με τα νούμερα και μαζί με τις privates, φέρτε εδώ λίγο Τάσο, όλες μαζί. Μαζί με τις privates κάνουμε ένα deck και τα άλλα τρία νούμερα Τάσο. Όπως κάποια άλλα 18 χιχί παιχνίδια, τις privates, τις κάνουμε σε δημοπρασία. Σε αυτό το παιχνίδι μοιράζονται τυχαία. Ανακατεύονται όλες οι privates μαζί με τις κάρτες των παιχτών από το 1 στο 5 και ξεκινώντας από τον πρώτο παίχτη, που για παράδειγμα ήταν ο Τάσος, παίρνει τόσες κάρτες όσοι οι παίχτες συν 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τις βλέπει. Αν δεν θέλει να αγοράσει καμία private από αυτές που του τύχαν, παίρνει ένα νουμεράκι. Όποιον να είναι, δεν έχει σημασία. Αν θέλει να αγοράσει μία private, την παίρνει και την κρατάει κλειστή μπροστά του. Τις υπόλοιπες τις ανακατεύει από κάτω και τις επάνω 7 τις παίρνει ο επόμενος παίχτης. Ανοίγει πάλι. Αν θέλει να αγοράσει μία, αγοράζει μία. Μπορεί να αγοράσει και δύο και πέρα. Μία. Αν δεν θέλει να αγοράσει καμία, κρατάει νουμεράκι. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν βγήκε νουμεράκι, πρέπει να διαλέξει μία. Έστω ότι κρατάει μία, τις ανακατεύει, πάλι από κάτω. Και πάμε έτσι γύρω-γύρω. Όταν μείνει μία κάρτα, θα είναι δύο. Σε κάποιον θα έρθουν δύο κάρτες. Διαλέγω όποια θέλω, κρατάω και πασάρω την τελευταία στον επόμενο. Η τελευταία κάρτα, αν είναι νουμεράκι, δεν είναι private δηλαδή, την κρατάει ο τελευταίος, την ανοίγει και μετά όλοι μαζί ανοίγουμε τις κάρτες που έχουμε κρατήσει και πληρώνουμε από τα 400 που ξεκινήσαμε στην τράπεζα το κόστος κάθε private. Για παράδειγμα αυτή κοστίζει 80. Κάτω αριστερά, Κάτω αριστερά αυτή κοστίζει 40. 60. 60 και 80 το χρέος 140. Θα τις πούμε μετά τι κάνει κάθε μία. Αν η τελευταία κάρτα που δώσει ο προτελευταίος είναι μικρή εταιρεία, τότε ο τελευταίος που θα την πάρει μπορεί να την κρατήσει για αυτό το κόστος ή να πει δεν θέλω να την αγοράσω ρε παιδιά, ας την πάρει ο επόμενος. Ο επόμενος μπορεί να την αγοράσει για 5 δολάρια λιγότερο. Okay. Λάθος, 10 δολάρια λιγότερο. Αν και ο επόμενος δεν τη θέλει, την πασάρει στον επόμενο για ακόμα 10 δολάρια λιγότερο. Μέχρι να φτάσει στο 0. Άμα δεν τη θέλει κανένας και φτάσει σε κάποιον με 0, αυτός την κρατάει. Okay. Λοιπόν, αυτή είναι η αρχική μοιρασιά των μικρών εταιριών. Οι μικρές εταιρείες κάνουν διάφορα πράγματα, ας τις πούμε μία-μία. Λοιπόν, η Ohio, η Indiana, τι κάνουν βασικά οι μικρές εταιρείες. Οι μικρές εταιρείες δίνουν το income τους, το εισόδημά τους στους παίχτες, μέχρι να αγοραστούν από κάποια μεγάλη εταιρεία. Τότε δίνουν το εισόδημά τους στη μεγάλη εταιρεία. Όσο την έχει ένας παίχτης, μια μικρή εταιρεία, δεν κάνει τίποτα. Όταν αγοραστεί από μια μεγάλη εταιρεία, το οποίο γίνεται από την αρχή του παιχνιδιού, όχι όπως το 1830, από την τρίτη φάση και μετά, από την αρχή του παιχνιδιού οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να αγοράσουν privates. Όταν αγοραστούν οι privates από μια μεγάλη εταιρεία, μπορεί να κάνει το ability της. Στη συγκεκριμένη,
μπορείς να βάλεις δύο κίτρινα tiles εκεί που είναι κρατημένα για την Ohio and Indiana. Βλέπουμε στο χάρτη, αυτά τα δύο tiles είναι κρατημένα για αυτή την private. Μόνο η εταιρεία που θα, η μεγάλη εταιρεία που θα αγοράσει αυτή τη μικρή μπορεί να βάλει εδώ αυτά τα δύο tiles. Κανένας άλλος. Μέχρι τον τρίτο γύρο, μέχρι την τρίτη φάση. Στην τρίτη φάση καίγονται οι μικρές εταιρείες. Όποιος πρόλαβε να την πασάρει σε μεγάλη εταιρεία τη μικρή του, πρόλαβε. Αλλιώς καίγονται. Την Ohio and Indiana την είπαμε. Υπάρχει μια άλλη private η οποία χτίζει δύο κίτρινα tile εδώ. Υπάρχει μια άλλη μικρή εταιρεία η οποία κάνει upgrade ένα από αυτά τα δύο τζάμπα. Διαφορετικές ιδιότητες δηλαδή. Διαφορετικές ιδιότητες. Κάθε εταιρεία έχει διαφορετικές ιδιότητες. Υπάρχουν και δύο μικρές εταιρείες, η Michigan Southern και η Big Four, οι οποίες έχουν και ένα τρενάκι και το τρέχουν. Η Big Four ξεκινάει από την Ιντιανάπολη και η Michigan Southern ξεκινάει από το Detroit. Απλώνουν τάιλ, τρέχουν το τρένο τους και μοιράζονται τα κέρδη μισό-μισό με τον ιδιοκτήτη τους. Και αυτές τις εταιρείες τις μικρές μπορεί να τις αγοράσει μια μεγάλη εταιρεία. Άμα τις αγοράσει όμως μια μεγάλη εταιρεία, απλά παίρνει τα λεφτά τους και το τρένο τους. Και το σταθμό τους τον αντικαθιστά με δικό της σταθμό. Εντάξει. Όχι, σταθμό. Το σταθμό δεν τον πληρώνει. Πληρώνει από ένα δολάριο μέχρι 40. Τις μικρές εταιρείες είπαμε ότι μπορούν οι παίκτες να τις πουλήσουν σε μεγάλες εταιρείες. Από την πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση, στην τρίτη φάση καίγονται. Και από ένα δολάριο μέχρι το κόστος της μικρής εταιρείας. Εντάξει. Είπαμε τα των μικρών εταιριών της αρχικής φάσης του παιχνιδιού. Από εκεί και έπειτα το παιχνίδι μπαίνει στην κανονική του ροή. Στην κανονική του ροή το παιχνίδι έχει τέσσερις φάσεις. Πρώτη φάση, κίτρινη, δεύτερη πράσινη, τρίτη καφέ, τέταρτη γκρι. Στη φάση αλλάζουμε αγοράζοντας τρένα αυτής της φάσης. Στην αρχή είναι διαθέσιμα μόνο τα κίτρινα τρένα. Τα 2 για 80. Όταν τελειώσουν αυτά που είναι 7, μπορούμε να αγοράσουμε τα πράσινα τρένα. Μόλις αγοραστεί ένα πράσινο τρένο, περνάμε στη δεύτερη φάση. Άμεσα. Όταν τελειώσουν τα πράσινα τρένα και αγοραστεί ένα καφέ τρένο, περνάμε στην καφέ φάση. Πάλι άμεσα. Η διαφορά σε κάθε φάση είναι ότι στην κίτρινη φάση οι μεγάλες εταιρείες έχουν όριο τρένων 4. Και βάζουμε μόνο κίτρινα tiles στο χάρτη. Στην πράσινη φάση πάλι το όριο είναι 4, αλλά μπορούμε να κάνουμε upgrade τα κίτρινα tiles σε πράσινα tiles. Στην καφέ φάση το όριο των τρένων πέφτει σε 3, οι μικρές εταιρείες καίγονται και τα κίτρινα τρένα κάνουν phase out, δηλαδή τρέχουν μία φορά και καίγονται. Αποσύρονται. Αποσύρονται. Στην γκρι φάση το όριο τρένων πέφτει στα 2, τα markers των privates, κάποιες privates βάζουν αυτά τα 3 markers μέσα, τα 4, τα οποία μένουν όταν κάνουν οι privates, στην τέταρτη φάση φεύγουν και αυτά. Τα τρένα της δεύτερης φάσης, τα πράσινα, κάνουν phase out, τρέχουν μια φορά και καίγονται, και αν έχει τύχει να παραμείνει κάποιο κίτρινο τρένο, καίγεται άμεσα, πριν προλάβει να τρέξει δηλαδή. Παίζοντας, κάνουμε έναν stock round και δύο operating rounds. Στο stock round παίζουν οι παίχτες. Με τα λεφτά τους, πουλάνε όσες μετοχές θέλουν και αγοράζουν μία. Ξεκινώντας από τον πρώτο παίχτη που έχει το priority deal. Okay. Ο πρώτος παίχτης λοιπόν που έχει το priority deal αποφασίζει να θα πουλήσει μετοχές. Πουλάει όσες θέλει, παίρνει τα λεφτά της αξίας των μετοχών του, οι οποίες φαίνονται εδώ επάνω στο χρηματιστήριο. Δεν πέφτει η τιμή των μετοχών που πούλησε. Και μετά μπορεί να αγοράσει μία μετοχή. Αν αυτή η μία μετοχή που αγοράζει είναι η πρώτη μίας εταιρείας, τότε είναι διπλή. Το 20%. Είναι το 20%. Κάθε μετοχή κανονική είναι το 10. Η πρώτη όμως είναι διπλή, είναι το 20. Αποφασίζει πόσο θα κοστίζει το 10% βάζοντας ένα μάρκερ της εταιρείας στο χρηματιστήριο από το 40 έως το 150. Το παρβάλιο. Δεν είναι παρβάλιο. Δεν το λέει σε αυτό το παιχνίδι παρβάλιο. Έστω ότι εγώ σαν priority deal παίχτης
αποφασίζω να αγοράσω τις Grand Trunk, τις πορτοκαλίες, την πρώτη μετοχή. Παίρνω τις δύο το 20%, αποφασίζω ότι οι αξία της θα είναι 100, το βάζω μπροστά μου, παίρνω 200, γιατί δύο μετοχές πήρα, τα βάζω στην εταιρεία, μαρκάρω το χρηματιστήριο ότι κάθε μετοχή της κοστίζει 100 και παίρνω αυτό μπροστά μου. Η εταιρεία δηλαδή φλωτάρει άμεσα με το που αγοραστεί. Ναι, μπαίνουν ένα εδώ που ξεκινάει η εταιρεία, ένα στο 100 που ξεκίνησε και ένα θα μπει πάνω. Το πάνω-πάνω track μετράει πόσο... Πώς ξέρεις πού ξεκίνησε η εταιρεία, το λέει πάνω το ταμπλό, από πού ξεκινάει. Τι, το 100. Το γράφει εδώ. Στο tile. Α, είναι τυπωμένο πορτοκαλί. Είναι τυπωμένο πορτοκαλί. Okay. Από εδώ ξεκινάει η πορτοκαλί, από εδώ η μαύρη, από εδώ η κίτρινη, κόκκινη, μπλε, γαλάζια και πράσινη. Ωραία. Αυτό κάνουμε όταν αγοραστεί η πρώτη. Ποτέ δεν μπλέκουμε τα λεφτά της εταιρείας με τα λεφτά του παίχτη. Τις εταιρείες είναι πάνω στην εταιρεία. Αν κάποιος άλλος τώρα θέλει να αγοράσει μετοχές αυτής της εταιρείας, πληρώνει την εταιρεία. Τα λεφτά πάνε στην εταιρεία και παίρνει μια μετοχή. Αν κάποιος έχει μετοχές μιας εταιρείας και θέλει να πουλήσει, αυτές οι μετοχές πάνε στην τράπεζα, στο stock market. Και αν κάποιος αγοράσει από εδώ μετοχή της εταιρείας, τα λεφτά πάνε στην τράπεζα. Λοιπόν, οπότε στο stock round ένας παίχτης στη σειρά του πουλάει όσες μετοχές θέλει, παίρνει τα λεφτά ανάλογα με το κόστος της αξίας τους, αγοράζει μία μετοχή είτε από μία ανοιγμένη εταιρεία, οπότε θα πάρει το 10% πληρώνοντας την εταιρεία, είτε θα αγοράσει από μία κλειστή εταιρεία το 20%, οπότε θα ορίσει αυτός πόσο κοστίζει το 10%, θα βάλει το διπλάσιο μέσα, θα βάλει marker στην τιμή στο χρηματιστήριο, θα πάρει το 2 και θα πάρει και το charter της εταιρείας μπροστά του. Το διπλό είναι του president, είναι του προέδρου. Ναι. Αν σε κάποια φάση κάποιος άλλος παίχτης έχει παραπάνω 10% από αυτόν, παίρνει αυτός την προεδρία. Αυτό το έχει... Να αποκτήσει, ας πούμε, 3 των 10. Ακριβώς. Ή μπορείς να έχεις παραπάνω να πουλήσεις και να χάσεις. Ξαφνικά να έχεις λιγότερο. Αυτό πάντα θα το έχει ο πρόεδρος. Γίνονται αλλαγές δηλαδή, ώστε αυτό να το έχει πάντα ο πρόεδρος. Λοιπόν, δηλαδή η εταιρεία με το που αγοράσει τον πρόεδρο. Με το που αγοραστεί η προεδρική μετοχή. Η άλλη επιλογή είναι να αγοράσει μετοχή από το χρηματιστήριο, το είπαμε, τα λεφτά πάνε στην τράπεζα. Λοιπόν. Ή να πάει πάσο. Τρεις επιλογές. Και το παιχνίδι πάει στον επόμενο παίκτη. Πουλάει όσες θέλει, αγοράζει μία ή πάει πάσο. Και ούτω καθεξής. Όταν πούνε όλοι οι παίκτες συνεχόμενα πάσο, τελειώνει ο stock round και το priority deal πηγαίνει στον παίκτη αριστερά από αυτόν που αγόρασε ή πούλησε τελευταίος. Okay. Το πάσο δεν είναι μόνιμο πάσο, όπως να πεις πάσο και στην επόμενη γεύση θα σου ξανάρθει να μπεις. Ναι, γιατί μπορεί κάποιος άλλος να μην μπει πάσο, να κάνει κάτι. Η μόνη σίγουρη περίπτωση να ξαναπαίξεις είναι να κάνεις κάτι. Αν το κάνω εγώ ένα πράγμα και πούνε όλοι πάσο, μετά πρέπει να πω εγώ πάσο για να τελειώσει το κράτο. Αλλιώς συνεχίζω να αγοράζω, να πουλάω, να κάνω τα πάντα. Λοιπόν, αυτό ήταν στο κράτο. Στο τέλος του stock round, αν μία εταιρεία έχει μετοχές στο stock market, πέφτει ένα η τιμή της στο χρηματιστήριο. Επειδή την έχουν πουλήσει και τι θέλαν θεωρητικά. Επειδή υπάρχουν μετοχές διαθέσιμες στην τράπεζα, στο χρηματιστήριο. Ναι. Και δεν τις έχει κρατημένες η εταιρεία ή η παίχτη. Ναι. Πέφτει ένα στην κλίμακα κάτω. Πέφτει ένα στην κλίμακα κάτω, ναι. Αν μιας εταιρείας τις μετοχές τις έχουν όλες οι παίχτες, ναι, ανεβαίνει ένα στο χρηματιστήριο. Όλα αυτά τα πάνω κάτω είναι γραμμένα και εδώ. Okay. Αυτά γίνονται στο τέλος του stock round. Αυτά γίνονται κατά τη διάρκεια των operation rounds. Πάμε τώρα να δούμε στον operation round τι γίνεται. Εκεί τρέχουν τα τρένα, Δημήτρη. Στο operating round παίζουν τα τρένα. Το διπλό ανέβασμα για να τελειώσουμε με το ανεβάσμα των μετοχών. Στο operating round.
Είπαμε ότι στο stock round παίζουν οι παίχτες με τα δικά τους λεφτά. Ναι. Στο operating round παίζουν οι εταιρείες. Το τι θα κάνει κάθε εταιρεία το αποφασίζει ο πρόεδρος. Okay. Πριν προχωρήσουμε στο operating round, υπάρχει ένα certificate limit, το γράφει εδώ στο χάρτη. 3 παίχτες 14, 4 παίχτες 12, 5 παίχτες 11. Αυτό το certificate limit είναι το πόσα χαρτιά μπορεί να κρατήσει κάθε παίχτης. Εμείς παίζουμε πεντάδα, μπορούμε να κρατήσουμε 11. Χαρτιά είναι οι μικρές εταιρείες και οι μετοχές των μεγάλων. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχω 3 χαρτιά στα χέρια μου. Άρα δεν μπορείτε να αγοράζεις αβέρτα μετοχές, έτσι. Όχι. Πες το, ρε Μίτσο. Πες για τη διπλή. Αυτό είναι ένα χαρτί. Ναι. Και αυτό είναι ένα χαρτί. Physical component είναι ουσιαστικά. Αυτό είναι το καλό του να είσαι πρόεδρος σε μια εταιρεία. Ναι, ναι, ναι. Έχεις 2 μετοχές σε ένα χαρτί. Απλά πληρώνεις παραπάνω για να γίνεις πρόεδρος. Ναι. Το πρώτο λοιπόν που μπορεί να κάνει μια εταιρεία προαιρετικά στον operating round είναι να σμπρώξει ή να αγοράσει μετοχές της στο χρηματιστήριο ή από το χρηματιστήριο. Το δεύτερο είναι να απλώσει tile. Κάθε εταιρεία μπορεί να απλώσει 2 κίτρινα tile. Έτσι για παράδειγμα. Ξεκινώντας από εκεί που ξεκινάει το χάρτη, έτσι. Πάντα ξεκινώντας από ένα σταθμό της. Ναι. Η κίτρινη, ας πούμε, μπορεί να απλώσει έτσι. Η πορτοκαλιά μπορεί να απλώσει έτσι. Πάντα εκεί που απλώνει tile ή κάνει upgrade tile, πρέπει να ενώνεται με ένα σταθμό της. Αυτό είναι νόμιμο που δεν ταιριάζουν οι μαύρες γραμμές. Είναι νομιμότατο. Θα τα πούμε παρακάτω το τι γίνεται. Μία εταιρεία λοιπόν μπορεί είτε να απλώσει 2 κίτρινα tile ή να απλώσει ένα tile και να κάνει ένα upgrade ή αντίθετα, να κάνει πρώτα ένα upgrade και μετά ένα κίτρινο tile. Και να βάλει και ένα σταθμό για το κόστος που γράφει εδώ, πάνω στο charter της. Σταθμοί μπαίνουν σε ανοιχτές θέσεις σταθμών σε πόλεις. Όπως για παράδειγμα εδώ. Αρκεί να φτάνει εκεί η γραμμή από έναν άλλο σταθμό της εταιρείας. Η γραμμή δεν φτάνει, από εδώ ας πούμε, δεν περνάει γραμμή άλλης εταιρείας. Δεν μπορεί μια άλλη εταιρεία να περάσει από εδώ και να βάλει σταθμό εδώ. Okay. Έτσι. Ούτε να τρέξει τα τρένα της πέρα από αυτή την πόλη. Το κόστος του να βάζει tiles στο χάρτη είναι 20 δολάρια. Τα πληρώνει η εταιρεία. Εκτός και αν υπάρχει αυτό εδώ, που είναι 60, 40, 40, αν υπάρχει άλλο κόστος επάνω στο tile. Κάθε tile το πληρώνεις 20 ευρώ. Κάθε tile 20 δολάρια. Και καλά, είναι βουνά και είναι πιο δύσκολο. Εδώ είναι βουνά, εδώ είναι γέφυρα σε θάλασσα. Έτσι. Αν βάζοντας ένα tile κλείσει, ένα παράδειγμα λέμε τώρα, κλείσει ένα κόστος που είναι ανάμεσα σε εξάγωνα, πρέπει να πληρώσεις και αυτό. Παράδειγμα, αυτή εδώ, αν έμπαινε αυτό το tile εδώ, το κόστος της ήταν 20 και 20-40. Το βλέπουμε? Το δεύτερο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό το tile εδώ κάνει 40. Αυτό το tile εδώ δεν κάνει τίποτα. Αν έμπαινε όμως και αυτό εδώ και έκλεινε αυτό το κόστος, το δεύτερο tile κάνει 20 και 40, 60. Και το τρίτο. Εδώ δηλαδή είναι 40 και 40, 80, αν το κλείσω. Αν το κλείσεις. Ναι. Εντάξει. Upgrade είναι το να βάλεις, να αντικαταστήσεις ένα κίτρινο tile με ένα πράσινο tile. Πρέπει όλες οι γραμμές στο κίτρινο να διατηρούνται και στο πράσινο. Και να βγαίνει μια καινούργια γραμμή. Τα κίτρινα τρένα τρέχουν μόνο σε κίτρινα tile? Όχι, όχι, καμία σχέση. Okay. Τα κίτρινα τρένα αγοράζονται στην κίτρινη φάση. Τα πράσινα στην πράσινη, τα καφέ στην καφέ, μόνο αυτό. Και τα tile έχουν αυτό το χρώμα για να μας λένε από ποια φάση μπορούμε να βάζουμε. Okay. Λοιπόν, τώρα, γραμμή απλώνουμε ξεκινώντας από ένα σταθμό μας. Για παράδειγμα εδώ η πορτοκαλί, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να βάλει ένα tile εκεί, γιατί δεν έχει tile. Από εκεί που ξεκινάει. Και το δεύτερο μπορεί να είναι κάτι άλλο. 20 το καθένα. Και το upgrade κάνει 20 το καθένα. Εδώ δηλαδή, αν ήταν έτσι αυτό το tile, θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το upgrade για 20. Okay. Και πάλι κοιτάμε αν στα εξάγωνα
ενώνεται στην, αν ενώνεται κάτι από το ένα εξάγωνο στο άλλο. Προαιρετικό το να σπρώξεις να αγοράσεις μετοχές, προαιρετικό το να απλώσεις style και να βάλεις σταθμό. Οι σταθμοί είναι οι αφετηρίες των τρένων σου, οι αφετηρίες του απλώματος γραμμής, οι αφετηρίες των πάντων για μια εταιρεία. Λοιπόν, αυτά γίνονται τα άπλωμα tile, upgrade tile και οι σταθμοί προαιρετικά και αυτά. Μετά, τρέχουμε τα τρένα μας. Κάθε εταιρεία λοιπόν, έστω ότι έχει αυτό, θα τρέξει ένα διάρρη τρένο. Με ποια σειρά τρέχουν τα τρένα εταιρείες? Κάθε εταιρεία κάνει τα πάντα από αυτά που λέω τώρα με τη σειρά στο χρηματιστήριο. Ωραία. Λοιπόν, τα τρένα πρέπει κάθε τρένο να τρέχει σε διαφορετική γραμμή από όλα τα υπόλοιπα. Κάθε τρένο πρέπει να ξεκινάει, να τελειώνει ή να περνάει από ένα σταθμό της εταιρείας. Αυτό το διάρρη λοιπόν θα ξεκινήσει από εδώ και ή θα πάει έτσι όπως είναι οι γραμμές τώρα, θα πάει εδώ. Βλέπετε που ενώνεται. Δεν πρέπει να φέρνει και πιο εδώ. Έχει κάποιο κόστος να το κλείσει αυτά, δεν έχει κάποιο κόστος. Έχει. 40. Ναι. Αν εδώ χτίσεις και ενωθεί με το δίπλα, πληρώνεις 20 και 40, 60. Για να μπει αυτό το tile θέλει 60 λοιπόν. 20 το tile. 20 το tile και 40 γιατί κλείνει αυτό το τριγωνάκι. Εδώ κανονικά μας είχες πει ότι πρέπει να υπάρχει ένα γιατί να πάω να κλείσω εγώ το δεύτερο. Ναι, εδώ αν μπει αυτό κοστίζει 40. Ναι, ναι, ναι. Δεν το κλείνεις με γραμμή. Ναι, εντάξει, οκ, okay, ναι, ναι. Αυτό δεν κλείνει όμως γιατί εδώ δεν μπαίνει. Ναι, γι' αυτό λέω, εντάξει. Λοιπόν, εσύ το πλένεις. Το διάρρη τρένο σημαίνει ότι περνάει από δύο πόλεις. Το τεσάρι το ίδιο, το πεντάρι, το εξάρι το ίδιο. Από τον αριθμό που λένε. Περνάει από τόσες πόλεις όσος ο αριθμός που λένε. Τα άλλα τρένα περνάνε από τόσες πόλεις όσο το δεύτερο νούμερο και πληρώνουν τόσες πόλεις όσο το πρώτο νούμερο. Yeah. Εντάξει, το 3-5 λοιπόν περνάει από 5 πόλεις, αλλά πληρώνει τις 3. Οι 3 αυτές που πληρώνουν, η μία πρέπει να είναι σταθμός της εταιρείας. Δείξτε να φτιάχνουμε ένα παράδειγμα εδώ για να... Επίσης... Σταθμός της, όχι όλους σταθμούς της εταιρείας. Όχι, η μία. Ένας πρέπει να είναι. Ναι, ένας από τους 3 πρέπει να είναι σταθμός της εταιρείας. Επίσης, σε τέτοιο τρένο, 3, 5, 4, 6 και 7, 8, για να πληρωθείς κόκκινη μεριά, πρέπει να είναι από αυτά που πληρώνουν, όχι από αυτά που περνάνε. Εντάξει, γιατί αυτά τα τρένα, τα 2, 4, 5, 6, μπορούν να περνάνε και από κόκκινα. Να ξεκινάει, ας πούμε, από εδώ και να πηγαίνει 1, 2, 3, 4, 5. Δείξτε, τα πληρώνει όλα. Δείχνει βελάκι για να φέρνεις. Δείξτε μου το χέρι σου. Ποιο βελάκι? Τα βελάκια αυτά. Εδώ. Αυτά τα βελάκια, ναι. Όπου είναι ενωμένα. Κάνουν τόσο διάφορα. Εντάξει. Αφού αποφασίσει ο πρόεδρος πώς τρέχουν τα τρένα της εταιρείας, μετράει τα λεφτά των πόλεων από όπου περνάνε όλα τα τρένα της. Τα έσοδα είναι αυτά δηλαδή? Είναι τα έσοδα της εταιρείας. Μέτρα πάνω εκεί. Για παράδειγμα, αυτή εδώ η εταιρεία έχει ένα διάρρη τρένο. Ή θα το πάει εδώ και θα πάρει 20 και 30, 50. Τα καφέ πληρώνουν από την καφέ φάση και μετά. Ή θα το τρέξει προς τα εδώ, 20 και 40, 60. Προφανώς θα το τρέξει προς τα εδώ. Μία και μία δύο πόλεις. Παίρνει λοιπόν 60. Άμα είχε δύο τρένα, θα παίρνει 60 από εδώ και 50 από εδώ, 110. Μπορούν να ξεκινάνε από τον ίδιο σταθμό τα τρένα. Δεν μπορούν να περνάνε από γραμμή που έχει περάσει άλλο τρένο της ίδιας εταιρείας. Άλλη εταιρεία όμως μπορούν. Η άλλη εταιρεία δεν μας ενδιαφέρει. Δεν παίζει άλλη εταιρεία. Τώρα παίζει η δικιά μου εταιρεία. Ναι, αλλά δεν είναι. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε η άλλη εταιρεία. Η άλλη εταιρεία, ναι, μπορεί να περάσει. Ναι, η άλλη εταιρεία κάνει ό,τι θέλει. Τα δικά της. Λοιπόν, αυτά τα έσοδα των τρένων αποφασίζει ο πρόεδρος τι θα τα κάνει. Είναι υποχρεωτικό να τρέξουν τα τρένα και υποχρεωτικό να αποφασίσει τι θα γίνουν τα έσοδα. Τα έσοδα λοιπόν μπορεί να τα κρατήσει η εταιρεία. Πάνω στην κάρτα της. Πάνω στο θησαυροφυλάκιό της, εδώ στο Treasury. Να τα κρατήσει γιατί θέλει να απλώσει γραμμή που κοστίζει, θέλει να αγοράσει τρένο που κοστίζουν και που καίγονται τα τρένα όπως είδαμε στις αλλαγές των φάσεων. Θέλει να αγοράσει τις μετοχές από την τράπεζα, μπορεί να θέλει οτιδήποτε να κάνει. Χρειάζεται κεφάλαιο να έχει δηλαδή. Ναι. Αν τα κρατήσει η εταιρεία, πέφτει η τιμή της ένα. Γιατί δεν επενδύει θεωρητικά. Ναι, γιατί δεν μοιράζει. Δεν μοιράζει. Δεν μοιράζει κέρδη.
Το δεύτερο που μπορεί να κάνει ο πρόεδρος είναι να κρατήσει η εταιρεία τα μισά και τα άλλα μισά να μοιράσει στους μετόχους. Mm-hmm. Το τρίτο που μπορεί να κάνει ο πρόεδρος... Θα το πούμε παρακάτω. Το τρίτο που μπορεί να κάνει ο πρόεδρος είναι να τα μοιράσει όλα στους μετόχους. Κερνάει ομάδα. Ε? Κερνάει ομάδα. Κερνάει ομάδα. Σε περίπτωση που δώσει λεφτά η εταιρεία, ελέγχουμε το πόσα λεφτά δίνει. Ή θα τα δώσει όλα ή θα δώσει τα μισά. Ελέγχουμε πόσο είναι αυτό το ποσό. Αν αυτό το ποσό είναι μικρότερο από τη μισή αξία της μετοχής της, τότε πέφτει η τιμή της ένα. Αν δώσει 40, ας πούμε, είναι υποκειμένο. Αν εδώ, ας πούμε, η Grand Dragon είναι στο 100 και δώσει 40, θα πέσει στο 90. Ναι, δεν έδωσε αρκετά. Α, μπράβο. Αν δώσει πάνω από το μισό, αλλά μέχρι το 100%, μένει στάσιμη. Άμα δηλαδή δώσει 50% μοιράσει συνολικά, μένει στάσιμη. Άμα δώσει 100-200, ανεβαίνει 1. Άμα δώσει 200-300, ανεβαίνει 2. 100-200 είναι μέχρι το διπλάσιο. Α, μπράβο. Άμα δώσει μέχρι το διπλάσιο, ανεβαίνει 1. Άμα δώσει πάνω από το διπλάσιο και η τιμή της είναι κάτω από το 150, φαίνεται από, γραμμούλα, φαίνεται από αυτή τη γραμμούλα, ανεβαίνει 2. Αν η τιμή της είναι στο 165 και μοιράσει πάνω από το τριπλάσιο της τιμής της, ανεβαίνει 3. Ναι. Όλα αυτά τα λέει αυτό, ναι. Και όλα αυτά, όλα αυτά είναι εδώ. Είναι εδώ. Θυμάσαι, έτσι. Ναι, ναι. Είναι πολύ εύκολο, δεν θυμάσαι. Αλλά τα λέει εκεί. Αλλά τα λέει εκεί, ακριβώς. Έχει όλες τις πληροφορίες πάνω στο ταμπλό. Τέλος, μία εταιρεία που δεν έχει τρένο, πρέπει να αγοράσει τρένο. Μία εταιρεία που έχει τρένο, αν θέλει αγοράζει τρένο. Τρένα αγοράζεις είτε από την τράπεζα για το κόστος που γράφουν πάνω, είτε από άλλες εταιρείες για όποιο συμφωνηθέν κόστος μεταξύ των προέδρων των εταιρείων. Αν εσύ είσαι πρόεδρος δύο εταιρείων δηλαδή, μπορείς να πηγαινοφέρνεις τρένα από τη μία εταιρεία στην άλλη. Mm-hmm. Λοιπόν, και να δίνεις ό,τι λεφτά θέλεις. στον πρώτο operating ground, μία εταιρεία δεν έχει τρένο, άρα δεν θα τρέξει τρένα και δεν θα μοιράσει τίποτα. Άρα θα πέσει η τιμή της. Σωστό. Μετά θα αγοράσει τρένο και στον επόμενο operating ground θα τρέξει, θα μοιράσει και βλέπουμε πόσα θα μοιράσει για να δούμε πόσο θα ανεβοκατεύει η τιμή της. Το παιχνίδι τελειώνει όταν τελειώσουν τα λεφτά στην τράπεζα. Ή όταν μείνει ένας παίχτης. Σε περίπτωση που μια εταιρεία δεν έχει τρένο. Και δεν έχει λεφτά να αγοράσει τρένο, τότε τα λεφτά για το τρένο τα πληρώνει ο πρόεδρος της. Από την τσέπη του. Του παίχτη. Το πρώτο που μπορεί να κάνει η εταιρεία είναι να σμπρώξει μετοχές της. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό θα το έχει σκεφτεί ο πρόεδρος και θα το έχει κάνει εξ αρχής. Θα έχει σμπρώξει μετοχές, θα έχει βγάλει λεφτά και δεν θα μπορεί να αγοράσει τρένο, οπότε τα πληρώνει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος μπορεί να πουλήσει μετοχές για να βγάλει λεφτά, αν δεν έχει να αγοραστεί το τρένο της εταιρείας του. Με τις μετοχές που θα πουλήσει, δεν μπορεί να αλλάξει η προεδρία σε αυτή την εταιρεία που είναι να αγοραστεί το τρένο. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν μπορώ δηλαδή να πουλήσω μετοχές, να γίνει άλλος πρόεδρος αυτής της εταιρείας και να καεί ο άλλος. Ναι, λογικό. Λοιπόν, σε περίπτωση που εγώ σαν πρόεδρος αυτής της εταιρείας, πουλώντας μετοχές και με τα λεφτά της εταιρείας δεν έχω λεφτά, χρεοκοπώ και βγαίνω από το παιχνίδι. Αν μια εταιρεία φτάσει στο μηδέν η αξία της, κλείνει και βγαίνει από το παιχνίδι. Οι μετοχές επιστρέφονται σε όλους πίσω και τα λοιπά. Οι μετοχές καίγονται, mm-hmm. οι σταθμοί της καίγονται, τα τρένα της καίγονται, όλα καίγονται. Μπαίνει στο αυτοκρατορείο. Το τέλος του παιχνιδιού το είπαμε. Αυτά που δεν είπαμε είναι 2-3 λεπτομέρειες που είναι σε αυτό το παιχνίδι. Μπορούμε να τρέξουμε διαδρομή τρένου από δύση, από δυτικό κόκκινο, West. Κόκκινη μεριά, προς δυτικό. Δεν μπορούμε να τρέξουμε από ανατολικά προς ανατολικά. Yeah. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσουμε στα μεσοδυτικά της Αμερικής. West to west. Από εδώ προς εδώ. Από εδώ προς τα εδώ μπορούμε να τρέξουμε τρένο. Από εδώ προς τα εδώ δεν μπορούμε να τρέξουμε τρένο. Μάλιστα. Όπου έχει ε. Αν τρέξει τρένο, ξεκινώντας από κόκκινο ε,
και τελειώνοντας σε κόκκινο W, ναι, τότε παίρνουμε bonus αυτά τα δύο βελάκια που γράφει εδώ πάνω από το W και πάνω από το Ε. Ένωση στην Ανατολή με τη Δύση. Μάλιστα. Ένωση στην Ανατολή με τη Δύση. Έχει ναι, κάνει μεγάλη διαδρομή. Έτσι. Στην κίτρινη και στην πράσινη φάση παίρνουμε το κίτρινο. Στην καφέ και στην γκρι παίρνουμε το καφέ. Και πες γι' αυτό δεν πιάνει τίποτα. Αυτό δεν είναι East West, αυτό δεν είναι East West. Τα λιμάνια. Λοιπόν. Λεπτομέρειες των privates είναι αυτά που αν θέλετε να το παίξετε, θα διαβάσετε τους κανόνες, θα τους μάθετε, θα το πείτε στους παίχτες και θα το παίξετε. Καμία απορία? Λοιπόν, special polis εδώ είναι το Chicago, έχει δικά του tiles, από 10 πληρώνει 40, μετά 70 και στο τέλος 90. Η Zeta polis, το Cincinnati, το Detroit και το Cleveland. Και αυτά έχουν δικά τους styles που δίνουν περισσότερα λεφτά από τις υπόλοιπες πόλεις. Για παράδειγμα εδώ το Dayton, ας πούμε, μπορεί να γίνει upgrade που να πληρώνει 20, ενώ το Cincinnati μπορεί να γίνει upgrade ίδιο, κίτρινο, που δίνει 40. Οι Z πόλεις δίνουν περισσότερο. Οι Z πόλεις δίνουν περισσότερο και το Chicago δίνει ακόμα περισσότερα. Okay. Λοιπόν, αυτό ήταν το 1846 με λίγες παραλήψεις. Διαφορές με το 1830. Το είχαμε πει αντίστοιχα στο 1830 το μεταγγελματικό εξήγημα. Κύριε, διαφορά είναι το χρηματιστήριο. Πουλώντας μετοχές σε stock round δεν πέφτει η αξία τους. Okay. Δεύτερη διαφορά είναι η αγοραπολισία των private, των privates. Mm-hmm. Στο 1830 επιτρέπεται από την τρίτη φάση και μετά. Ναι, το είπαμε, θα αρχίσω. Και στην πέμπτη φάση νομίζω καίγονται, okay, αν θυμάμαι καλά. Ενώ εδώ επιτρέπεται από την πρώτη φάση και στην τρίτη φάση καίγονται. Επίσης το 1930 αγοράζονται μέχρι το διπλάσιο της αξίας τους. Εδώ αγοράζονται με την τιμή τους, μέχρι την αξία τους, τέλος. Okay. Δεν στρώνεις δύο τάλι, στρώνεις ένα τάλι. Δεν στρώνεις δύο τάλι στο 1930, στρώνεις ή ένα ή κάνεις ένα upgrade. Εδώ στρώνεις ή δύο ή στρώνεις ένα κίτρινο και ένα upgrade. Εδώ πληρώνεις για το κάθε τάιλ που στρώνεις, ενώ στο 1840 δεν πληρώνεις. Αν χρεοκοπήσει ένα στο 1830 τελειώνει. Ναι. Ακριβώς. Ενώ εδώ δεν τελειώνει. Το 1830 όταν παίζουν λιγότεροι παίχτες έχουν περισσότερο κεφάλαιο αρχικό, ενώ εδώ όταν παίζουν λιγότεροι παίχτες έχει λιγότερες εταιρείες το παιχνίδι. Okay. Ενώ οι παίχτες έχουν το ίδιο κεφάλαιο. Έχει τα diesel τρένα που δεν περιορίζονται. Εδώ δεν έχει diesel τρένα. Φτάνει μέχρι 7-8. Είναι το ακριβότερο. Ενώ στο 1830 ένα διζελότρενο. Έχει όπου θες. Πάει πολιτές τρένο. Λοιπόν. Έχει αρκετές διαφορές, αλλά τα operation round στο ground δεν αρκετά. Το 1830, αν κάνω. Έχει παραπάνω operation round. Κάποια φάση έχει τρεις. Ναι, εδώ δεν αλλάζει ο αριθμός των operating rounds ανάμεσα στο stock rounds. Στο 1830 αλλάζει ανάλογα με τη φάση. Δεν έχει στο 1830 bonus ένωσης Ανατολής Δύσης. Έχει κάποια άλλα βέβαια στο τελευταίο. Ναι, έχει αυτά εδώ. Δεν έχει ανάμεσα τέτοια σε. Και εδώ δεν υπάρχουν μικρές πόλεις. Α, ναι, μπράβο. Και βασικό. Υπάρχουν μόνο μεγάλες πόλεις με σταθμό. Όλες με σταθμό οι πόλεις. Εδώ εκεί δεν μπαίνουν όλες. Σωστό. Ωραία. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε.